μετόπου στο χώρο της κεντροαριστεράς εν γέννη, με ζητούμενο και εν όψη των εκλογών αλλά και στο μέλλον την αντιμετώπιση του νεοφιλελευθερισμού, της ακροδεξιάς και την διαμόρφωση ενός νέου μετόπου για την Ευρώπη και την νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική. Κύριε Μουζέλη, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε απόψε εδώ. Και εγώ. Έχουμε συζητήσει ξανά, διάβασα και την συνέντευξή σας την Κυριακή στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και θέλω να ξεκινήσουμε ανάποδα. Γιατί γέφυρα και γιατί τώρα. Θυμάμαι από το πολιτικό ρεπορτάζ πολλά χρόνια τώρα τις προσπάθειες που γινόντουσαν κατά καιρούς, για τέτοιου είδους συγκλήσεις. Η 58, η Ελιά. Σε κάποιες από αυτές τις προσπάθειες είσαστε κοντά, τις παρακολουθήσατε, ναι, ναι, και υπήρξατε και ενεργός. Καμία από αυτές δεν ευωδόθηκε. Ή τουλάχιστον δεν είχε πραγματικό πολιτικό αποτύπωμα στο χρόνο και ακόμα περισσότερο εκλογικό αποτύπωμα. Τι σας κάνει να αισιοδοξείτε ότι τώρα μπορεί να καταλήξει κάπου αυτή η προσπάθεια? Γιατί νομίζω τώρα βλέπουμε το κοινάλ διαλύεται σχεδόν. Δεν διαλύεται, αλλά τέλος πάντων έχει πάρει μια πολύ μεγάλη καθολική πορεία. Είναι η στιγμή, πολλοί που πια είναι πολύ δεν είναι ευχαριστημένοι με την πολιτική της Προέδρου, να βρεθεί ένας τρόπος να πάνε προς τα αριστερά και όχι προς τα δεξιά. Δηλαδή 200.000 συν που ψήφισαν την Πρόεδρο, τώρα πάρα πολλοί από αυτούς, ιδίως μετά από τις πρέσπες, είναι δυσαρεστημένοι και είναι η στιγμή, νομίζω, να γίνει κάτι τέτοιο. Βέβαια, πολλές φορές είναι και θέμα συγκυρίας, είναι και κατά τύχη που γίνεται κάτι που θα μπορούσε να έχει γίνει πολύ πιο πριν. Μιας και το θέτετε, αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι δικαιολογεί, εντός εισαγωγικών, την άποψη που έχει εκφράσει ξανά σήμερα από τη Θεσσαλονίκη η κυρία Φόφη Γεννηματά, ότι ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί μια λαιλασία, ναι, του χώρου του παλιού ΠΑΣΟΚ, του, ναι, κινήματος αλλαγής. Βεβαίως θα μπορούσε να πει κανείς ότι το έχει υποστεί η ανανοτική αριστερά αυτό στη δεκαετία του 80 και του 90 από το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μήπως τελικά αυτό που σας χρεώνουν, δηλαδή που σας λένε, ότι τι κάνετε, ο Μουζέλης νομιμοποιεί την λαιλασία του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Εγώ είμαι εναντίον της λαιλασίας που γίνεται σε ένα βαθμό. Και έχω πει και το πρωί ότι βασικά η προϋπόθεση για να πετύχει κάτι τέτοιο, να γίνει ένας προοδευτικός πόλος, είναι ακριβώς να υπάρχει μια ισοτιμία στις διάφορες σχέσεις μεταξύ του πυρήνα που είναι βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλες κινήσεις, κόμματα κτλ. Εάν το ΣΥΡΙΖΑ προσπαθήσει να μετατρέψει όλες τις άλλες κινήσεις σαν μια επέκταση της κομματικής μηχανής του ΣΥΡΙΖΑ, τότε αυτό θα αποτύχει. Δεν έχει καμία προϋπόθεση, κατά τη γνώμη μου, να πετύχει. Αν πετύχει όμως, νομίζω θα είναι καλό και για τις προοδευτικές δυνάμεις γενικά και για το ΣΥΡΙΖΑ. Θα υπάρξουν, τώρα που έφυγε μάλιστα το ΑΝΕΛ, θα υπάρξουν νέα πρόσωπα, ιδέες, πρακτικές που μπορεί να φέρουν μια ανανέωση στο ΣΥΡΙΖΑ που τη χρειάζεται. Και όσον αφορά την κέντρο αριστερά, είναι ο μόνος τρόπος να μην συνεχίσει προς τα κάτω. Όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα
και ειδικότερα τις τελευταίες ημέρες, μετά και την συμμετοχή στην κυβέρνηση, στον τελευταίο ανασχηματισμό των κυρίων Μωραΐτη και Τόλκα, αυτό που ακούγεται επισταμένα από την πλευρά του κινήματος αλλαγής είναι εκφράσεις όπως ρετάλια, αζήτητα, γυρολόγοι, βαριές εκφράσεις, εξαγορά, πολιτική εξαγορά. Και διερωτώ με, είστε εσείς, ο κύριος Λιάκος, η κυρία Ρεπούση, ο κύριος Βαλντέν, είστε προϊόντα κάποιας πολιτικής εξαγοράς? Δεν ξέρω οι άλλοι, αλλά εγώ έχω περάσει τα 80 και το τελευταίο πράγμα που θέλω να κάνω. Άρα δεν θέλετε να είστε υποψήφιος στις επόμενες εκλογές? Όχι, βέβαια. Με κανένα τρόπο. Και ποτέ δεν... μερικές φορές μπορούσα, αλλά ποτέ δεν έχω διεκδικήσει καρέκλα. Γιατί πέρα από όλα τα άλλα, και δεν θέλω, αλλά δεν είμαι και ικανός. Δεν έχω ικανότητες για οργανωτικές αυτού του είδους ικανότητες. Περισσότερο έχω ικανότητες να γράφω παρά οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η δουλειά μου, η διδασκαλία και το γράψιμο. Μια και λέτε γράψιμο, το έχω εδώ, «Ματιές στο μέλλον», το τελευταίο σας βιβλίο, «Καπιταλισμός, σοσιαλδημοκρατία και κοινωνικό κράτος», από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Ναι. Νομίζω ότι είναι, εγώ το έριξα μια ματιά, αλλά το κρατώ για το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο που απαντά και σε πολλά από τα ζητούμενα που βάζετε και ως γέφυρα, νομίζω, το βιβλίο αυτό. Ή βάζει ερωτήματα που η γέφυρα θα επιχειρήσει ενδεχομένως να απαντήσει. Ναι. Ωραία. Ερώτηση. Άπαξ και το κίνημα αλλαγής έχει μπει σε μία τόσο επιθετική διάθεση απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Γεννηματά είπε ότι είμαστε σε πόλεμο με τον Τσίπρα. Δεν νομίζω ότι στην πολιτική μπορεί να ακουστεί κάτι άλλο πιο έτσι βαρύ, εν πάση περιπτώσει. Άρα το κίνημα αλλαγής θεωρείτε ότι κινείται προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας περισσότερο? Στα λόγια όχι, αλλά στην πράξη αυτό κάνει. Παραδείγματος χάρη με τις πρέσπες, ακολούθησε πιστά τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ είμαι απολύτως σίγουρος ούτε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ούτε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ εάν δεν το κάνανε για μικροκομματικούς λόγους, δεν θα υποστηρίζαν τις πρέσπες. Γιατί είμαι σίγουρος και οι δύο ξέρουν ότι εάν δεν υπήρχε κάποια λύση αυτή τη στιγμή, δεν θα υπήρχε άλλη λύση, όπως το είπε και ο Νίμιτς, που είναι προφανές. Είναι προφανές ότι αν είχε αποτυχία αυτή η προσπάθεια, η γείτονα χώρα θα εξακολουθούσε να ονομάζεται Δημοκρατία της Μακεδονίας και συγχρόνως πέρα από το ΝΑΤΟ κάποια στιγμή θα έμπαινε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό βέτο κατά κάποιο τρόπο θα εξουδετερωνόταν. Και αυτό είμαι σίγουρος θα γινόταν, γιατί υπάρχουν τεράστιες πιέσεις για να λυθεί αυτό το θέμα. Άρα ήταν οι πρέσπες, ήταν η θριαλίδα για την επιχειρούμενη, αυτή που βλέπουμε τώρα, αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού? Ναι, κυρίως αυτό. Κυρίως. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι χωρίς τις πρέσπες πολλά πράγματα δεν θα είχαν πάρει, ή τουλάχιστον δεν θα είχαν πάρει τόσο γρήγορα το δρόμο τους, έτσι? Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Ωραία. Ρωτώ λοιπόν τώρα. Βλέπουμε ότι το κίνημα αλλαγής και η κυρία Γεννηματά είναι εκτός. Όχι μόνο εκτός, είναι... πολεμικά αντίθετη. Ναι. Θα σας ρωτήσω το εξής. Επειδή είναι ένας χώρος τον οποίο έχετε παρακολουθήσει, τον γνωρίζετε πολύ καλά και παλιότερα, υπάρχει ένα κομμάτι του παλαιού ΠΑΣΟΚ, το λεγόμενο εξυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ, το οποίο το εκπροσώπησε με δύο κυβερνητικές θητείες ο Κώστας Σιμίτης και πολλά στελέχη που
έχουν σημείο αναφοράς εκείνη την περίοδο, υπάρχουν ακόμα στο ΠΑΣΟΚ ή εν πάση περιπτώσει στις παρυφές του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το κομμάτι γιατί δεν τοποθετήθηκε θετικά κατά τη γνώμη σας για την Συμφωνία των Πρεσπών, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι επιδίωκε μία παρόμοια λύση όσο διαπραγματεύτηκε το θέμα. Είναι πολύ κοντά σε αυτή την προσέγγιση εν πάση περιπτώσει. Νομίζω σε αυτή τη φάση η δαιμονοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ mm-hmm. έχει γίνει τόσο μεγάλη που έχει χτίσει ένα τείχος που κανείς δεν τολμάει να το περάσει. Και γι' αυτό νομίζω το κοινάλ που έχει σε ένα μεγάλο βαθμό πασοκοποιηθεί δεν προχώρησε σε μερικά βήματα που ήταν για εθνικούς λόγους θετικά και απαραίτητα. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο επίσης έτσι τίθεται είναι, και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, δεν ξέρω, φαντάζομαι θα έχετε συνομιλήσει, αν όχι εσείς προσωπικά, ως πρωτοβουλία γέφυρα με τον Πρωθυπουργό. Έχετε συνομιλήσει με τον Πρωθυπουργό? Τον είχα συναντήσει πριν από αρκετό καιρό, όταν μερικοί από αυτή την ομάδα ξεκίνησε, ναι, μια ωραία φορά. Ρωτώ ευθέως, σας έπεισε ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, ότι αυτή την προσπάθεια συγκλήσεων στον χώρο της κεντροαριστεράς την επιθυμεί με στρατηγικό βάθος, όπως είπε πριν από λίγο εδώ ο Νίκος Φίλης, ή αυτό που τον κατηγορούν ότι είναι ευκαιριακό? Δηλαδή, σας έπεισε ο Τσίπρας ότι το θέλει αυτό το πράγμα? Ο Τσίπρας πείθει πάρα πολύ εύκολα. Γιατί αυτό είναι και χάρισμα, καλό και κακό, έτσι. Χάρισμα, ευφυΐα μεγάλη. Αλλά θα φανεί αυτό, ακριβώς αυτό που σας είπα, ότι η προϋπόθεση για να προχωρήσει αυτό το πράγμα είναι να υπάρχουν συνεργασίες επίσης βάσης. Δηλαδή να μην... Όχι πατερναλισμός δηλαδή. Όχι πατερναλισμός, όχι... πώς θα το έλεγα... όχι να... καπέλωμα, για να το πούμε. Να λαϊκά. Μην αναβιώσει εκείνο το παλιό που ακούγαμε, ΠΑΣΟΚ και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις δηλαδή, έτσι. Αυτό είναι. Να υπάρχει δηλαδή μια ισοτιμία σε αυτό το νέο προοδευτικό μέτωπο μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και χωρίς όλων των άλλων. Να αρνείται προφανώς, ότι θα προφανώς είναι ο πυρήνας. Προφανώς. Αλλά... είναι το μεγάλο κόμμα, αυτό που θα κατέβει στις εκλογές, αυτό που οργανωτικά και πολιτικά έχει την απήχηση. Δεν το συζητά κανείς αυτό. Ωραία. Και πώς φαντάζεστε ή πώς έχετε συζητήσει και με τον Πρωθυπουργό ότι θα πάρει σάρκα και μορφή το εγχείρημα? Άκουσα παραδείγματος χάρη ότι θα μπορούσε να είναι ΣΥΡΙΖΑ προοδευτικό μέτωπο, ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία. Κάτι τέτοιο σκέπτεστε? Αν γίνει αυτός ο πόλος, ναι, πώς γιατί θα ονομάζεται? Θα πρέπει να αποτυπωθεί και εκλογικά όταν φτάσουμε στις εκλογές, έτσι δεν είναι? Δεν το έχω σκεφτεί αυτό και η ομάδα μας τουλάχιστον δεν το έχει συζητήσει. Δεν ξέρω αν ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία κάπως υποσκάπτει αυτή την αυτονομία που θέλουμε εμείς. Μπορούσε να είναι ένας άλλος όρος, αλλά να μην έχει ΣΥΡΙΖΑ συν κάτι, γιατί αμέσως πάει. Να είναι μια ομπρέλα, ναι, παραδείγματος χάρη σκέτο προοδευτική συμμαχία, ναι, και ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ο βασικός κορμός, ναι, και αυτό, το οργανικό του σχήμα. Ναι, ναι. Κάπως έτσι το προσεγγίζεται. Αλλά δεν το έχουμε συζητήσει με την, ναι, ομάδα. Και εγώ, επειδή λείπω 50 χρόνια από την Ελλάδα, ναι, είναι μερικά πράγματα που δεν τα ξέρω καθόλου καλά. Και με βοηθούν πάρα πολύ οι σύντροφοί μου σε αυτή την ομάδα. Να μην κάνω βλακίες. Πείτε μου κάτι τώρα. Τι σημαίνει για σας
αν φτάσουμε στις εκλογές, τι θα σήμαινε για σας μια νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Πολλοί λένε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέρχεται από την μήτρα του φιλελευθερισμού. Άλλοι λένε ότι έχει, τον κατηγορούν μάλλον, ότι έχει παραδώσει ή εν πάση περιπτώσει έχουν παρισφρήσει στη Νέα Δημοκρατία και έχουν ηγετικό πλέον ρόλο φωνές και απόψεις που είναι της σκληρής δεξιάς, ακραίες. Ποια είναι η δική σας εικόνα? Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός νέου φιλελευθερισμού, όχι απλώς φιλελευθερισμού με την έννοια του πολιτικός φιλελευθερισμού. Νομίζω η έμφαση είναι στο νέο φιλελευθερισμό, με μεγάλη έμφαση στην αγορά και συνδυασμός αυτού με μία μερίδα που δεν ξέρω πόσο ισχυρή είναι, που είναι ακροδεξιά, θα έλεγα. Ακροδεξιά. Αλλά βέβαια υπάρχει και το η Λαϊκή Νέα Δημοκρατία. Το καραμαλικό κομμάτι που λέγαμε, ας πούμε. Το καραμαλικό κομμάτι, ναι, ναι. Οπότε υπάρχουν αυτά τα τρία κομμάτια κατά κάποιο τρόπο. Τώρα, πολλοί λένε ότι τουλάχιστον εντάξει δεν δέχεται τις πρέσπες, ενώ έπρεπε να τις δεχτεί, και επειδή εγώ είμαι σίγουρος δηλαδή ότι στο βάθος βλέπει ότι ήταν μια λύση που έπρεπε να γίνει. Αλλά επειδή θυσίασε αυτή τη στάση που είχε και ο Παπανδρέου, ο Γιώργο παραδείγματος χάρη, αλλά τουλάχιστον διέσωσε το κόμμα του. Ναι. Ναι. Αυτό μπορεί να είναι έτσι, δεν ξέρω, αλλά η τιμή που πλήρωσε γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη για μένα. Πολύ μεγάλη για μένα. Δηλαδή περισσότερο είχε να κάνει με το κόμμα παρά ότι ακολούθησε την πλειοψηφία στο μακεδονικό θέμα. Υπάρχει και αυτό, αλλά νομίζω το πιο βασικό ήταν η ενότητα του κόμματος. Παρακολουθείτε τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, έτσι, για να κλείσουμε με αυτό. Και το θέμα της σοσιαλδημοκρατίας είναι προφανές ότι είναι ένα θέμα το οποίο και το έχετε μελετήσει και το παρακολουθείτε και σας αρέσει σαν θέμα. Ασχολείστε με το θέμα. Και είμαι σοσιαλδημοκράτης. Και είστε σοσιαλδημοκράτης. Άκουγα χθες, μάλλον διάβαζα χθες, την επιστολή του Κώστα Λαλιώτη στο Βήμα. Άκουγα σήμερα το πρωί στον Σκάι και στον Παύλο Τσίμα τον Γιώργο Παπανδρέου. Με σκληρή κριτική προς τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά συγκλίνοντες και οι δύο σε ένα σημείο, το οποίο είτε πίσω από τις γραμμές αφινόταν να εννοηθεί, είτε το έλεγαν και ευθέως. Σε καμία περίπτωση σύμπραξη και συνεργασία του Κινήματος Αλλαγής με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός ο χώρος θεωρείται ότι είναι κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο Λαλιώτης, ο Παπανδρέου, αυτή η αντίληψη, να το πω έτσι, ας μην μιλήσω για τα πρόσωπα, είναι πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ και στα κινήματα και στην κινητικότητα μάλλον της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη? Ναι, είναι πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δυστυχώς το ΣΥΡΙΖΑ έχει δαιμονοποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο. Γιατί? Σας διακόπτω τώρα. Ναι, διακόπτω δεν το, τη γιατί σας. Πράγματι. Γιατί? Είναι μοναδικό φαινόμενο. Δεν το βλέπουμε τόσο έντονα σε άλλες χώρες. Τόσο έντονα. Και νομίζω είναι ότι ξαφνικά το παλαιό σύστημα είδε μια πολύ μικρή δύναμη να ανεβαίνει τόσο πολύ και να γίνει κυβέρνηση. Και αυτό δεν έχει γίνει πουθενά αλλού μέχρι στιγμής. Τώρα, ναι, συγγνώμη σας διακόπτω. Οπότε, σου λέει ποιοι είναι αυτοί τώρα οι νεαροί, να πούμε, που θα έρθουν στα δικά μας τα χωράφια και θα μας τα πάρουν. Κάπως έτσι νομίζω. Είναι αυτό που είπε κάποιος
όχι κάποιος, το είπε κάποια στιγμή ο Κώστας Σιμίτης, η περιστασιακή ένικη της εξουσίας. Κάτι τέτοιο. Ότι αντιμετωπίσαν δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ ως κάποιος που μπήκε στο δικό του σπίτι, ας πούμε, σπίτι και το κατέλαβε. Και γρήγορα θα φύγουν όμως. Ναι. Ναι. Και αυτό είναι ένα σοκ μεγάλο που δημιούργησε αυτό το τοίχο, ένα προσπέραστο τοίχο μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει. Δεν έχει τίποτα καλό. Είναι ότι ακόμα και μια καλή στρατηγική, όπως τώρα με τις πρέσπες, με το ότι τα βρήκε με τους Ευρωπαίους, που χρειαζόμαστε αυτή τη βοήθεια και με τους Ευρωπαίους και με τους Αμερικανούς λόγω Τουρκίας, τίποτα από αυτό. Είναι όλα μαύρα. Όλα μαύρα. Και αυτό νομίζω δεν εξηγείται μόνο έτσι, γιατί είναι η πρώτη φορά αριστερά. Και αυτό πειράζει πάρα πολύ. Ναι, αλλά αυτό σε κάθε περίπτωση δεν είναι κάτι που αλλάζει. Δηλαδή δεν μπορεί να περιμένει κανείς, φαντάζομαι, εχέφρον, ότι στις επόμενες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ θα εξαφανιστεί όπως ήρθε. Καλά, αυτό ναι. Θα πάει στο 4%. Δεν πάει. Εκ των πραγμάτων, για τα πολλά επόμενα χρόνια, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία θα είναι οι δύο βασικοί πόλοι, ναι, έτσι, ναι, του συστήματος. Άρα, και σε τι προσβλέπουν. Ναι. Και θα έλεγα κάτι παραπάνω, ότι όχι, θα είναι οι δύο πόλοι για πολλά χρόνια ακόμα, αλλά ο κύριος παίκτης στο πολιτικό σύστημα για πολλά χρόνια θα είναι ο Τσίπρας. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι, για να το πω με μια αγγλική έκφραση, τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον τρώει για breakfast. Α, έτσι. Αυτό που οφείλεται κατά τη γνώμη σας, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένα πρόσωπο από μια μεγάλη πολιτική οικογένεια, εκπαιδευμένος πολιτικά από τον πατέρα του, την αδερφή του, πολλά χρόνια στο κοινοβουλευτικό μας σύστημα, με μια πολιτική παιδεία. Ο Αλέξης Τσίπρας από την άλλη ήταν ένα πρόσωπο το οποίο γαλουχήθηκε πολιτικά στα κινήματα, ναι, ναι, στην καθημερινή, έτσι, κοινωνική και πολιτική μάχη, αλλά είναι και ένα πρόσωπο ενός κομματικού μηχανισμού υπό μία έννοια, της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί τον τρώει για breakfast ο Τσίπρας τον Μητσοτάκη? Γιατί δεν είναι τόσο πολύ ούτε οι σπουδές, ούτε το ότι έμαθε πολλά πράγματα από τον πατέρα του. Δεν παίζουν ρόλο αυτά. Είναι ένας άνθρωπος που παίζει το παιχνίδι πάρα πολύ αποτελεσματικά, πάρα πολύ έξυπνα, και παρόλο ότι μπορεί να μην έχει τη μόρφωση που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και δεν λέω ότι είναι τελείως ανίκανος, αλλά μεταξύ των δύο δεν υπάρχει, για μένα τους βλέπω κάθε μέρα, ο τρόπος που κινούνται ακόμα είναι σε άλλα επίπεδα. Υπό την έννοια όμως αυτή, αν ίσχυε αυτό, θα έπρεπε ο Αλέξης Τσίπρας, πέρα από τις κοινοβουλευτικές μάχες που πολλοί λένε, άλλοι το αμφισβητούν όμως αυτό, ότι επικοινωνιακά όντως νικάει και πολιτικά τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αν ήταν έτσι θα έπρεπε και τις εκλογές να τις έχει στο τσεπάκι του ο Τσίπρας. Όχι, γιατί δεν είναι αυτό το μόνο που παίζει ρόλο. Δηλαδή μπορεί κανείς να είναι πολύ πιο αποτελεσματικός στη διακυβέρνηση, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτή η διακυβέρνηση αυτομάτως οδηγεί στη νίκη, γιατί υπάρχουν χιλιάδες άλλοι λόγοι που μπορεί να μην συμβαίνει αυτό. Μπορεί ένας πολιτικός να έχει μεγάλη ευφυΐα και ικανότητα, αλλά να μην μπορεί πάντα να πείθει τον κόσμο, να μπορέσει να ξεπερνάει διάφορα σοβαρά εμπόδια κτλ.
Την ακροδεξιά τη φοβάστε και στην Ευρώπη αλλά ναι. και στην Ελλάδα. Και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Γιατί αυτού του είδους η βαρβαρότητα της ακροδεξιάς συνδέεται πολύ στενά με τη βαρβαρότητα του νεοφιλελευθερισμού για μένα. Είναι οι δύο βαρβαρότητες της εποχής μας. Δηλαδή είναι οι ανισότητες οι τεράστιες που υπάρχουν και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στον κόσμο που τρέφουν τον εθνολαϊκισμό. Γιατί βέβαια για να καταλάβει κανείς τον λαϊκισμό δεν μπορεί να αναφέρει μόνο τις ανισότητες, πρέπει να αναφέρει και άλλα πράγματα που φέραν τον λαϊκισμό κυρίως στην Ευρώπη αλλά όχι μόνο στην Ευρώπη. Και αυτό είναι πρώτα απ' όλα η ταυτοτική κρίση, δηλαδή το ότι με την παγκοσμιοποίηση, ιδίως στην περίοδο του 90 που άνοιξαν απότομα οι αγορές και το κράτος έθνος έχασε ένα μέρος της αυτονομίας του και αυτό και γενικά οι εθνικές κουλτούρες και αυτές είχαν μια πτώση όπως προχωρούμε λόγω της ναι. παγκοσμιοποίησης και της αλληλεξάρτησης των χωρών σε μια πιο κοσμοπολιτική κουλτούρα. Λοιπόν, η αντίδραση σε αυτό το πολιτισμικό χαρακτηριστικό σε συνδυασμό με την κοινωνική κρίση που έχει να κάνει με ανισότητες και περιθωριοποίηση και την προσφυγική κρίση, η τρίτη δηλαδή η κρίση, δημιούργησαν αυτό το μείγμα. Αυτό δημιούργησε τον λαϊκισμό. Δηλαδή συνδέεται πάρα πολύ. Υπήρχε λαϊκισμός βέβαια. Καλά, λαϊκισμός υπάρχει σε όλα τα κόμματα, έτσι. Βέβαια. Μιλάμε τώρα σε όλες τις πολιτικές οικογένειες. Ναι, ναι, και παντού. Στην αριστερά και στη δεξιά. Παντού, ναι. παντού. Και στην Ευρώπη, αλλά κυρίως στην Ελλάδα. Και λαϊκισμός και πελατειακή οργάνωση και τα λοιπά. Αλλά είναι αυτές οι τρεις κρίσεις που φέραν αυτή την... αυτό το πολύ δυσάρεστο φαινόμενο, την άνοδο του λαϊκισμού και ο μόνος τρόπος να καταφέρει κανείς, ιδίως αν κοιτάμε το πρόβλημα ευρωπαϊκά, είναι μεταξύ αυτών των δύο άκρων, του νεοφιλελευθερισμού και του λαϊκισμού, αυτοί που είναι στο μέσον να συμμαχήσουν. Να συγκροτήσουν συγκλήσεις για να αντιμετωπίσουν τα δύο φαινόμενα. Δεν γίνεται αλλιώς. Σαν ανάγχωμα και στα δύο αυτά. Ναι, αλλά μιας και είπατε και να κλείσουμε έτσι με αυτό, μιλήσατε για λαϊκισμό. Εγώ θυμάμαι ότι και το 2015, αλλά και τώρα ακόμα, αυτός που κατηγορείται για λαϊκιστής από μια σειρά έτσι και συστημικών μέσων ενημέρωσης είναι ο Τσίπρας. Θεωρούν, λένε ότι ο Τσίπρας είναι Μαδούρο. Ναι. Ναι. Ο Τσίπρας ήταν πολύ λαϊκιστής πριν κάνει τη στροφή προς την Ευρώπη. Και το έχω αυτό και έχω συχνά πολύ, από καιρό πριν τον κατηγορήσουν ότι ξαφνικά έχει γίνει σοσιαλδημοκράτης ότι αναγκαστικά από τη στιγμή που πήρε τον ευρωπαϊκό δρόμο έπαψε να είναι λαϊκιστής, ίσως στην αρχή επειδή δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Ήταν αδύνατο, υπήρχαν πιέσεις από πάνω και επιπλέον γιατί προσγειώθηκε στην πραγματικότητα. Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σας, και κλείνω οριστικά τώρα με αυτό, ποιοι είναι κατά τη γνώμη σας οι δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, όσους θέλετε πείτε μου, πιο χαρισματικοί ηγέτες, πολιτικές προσωπικότητες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας και γενικότερα? Για μένα ο Μακρό, παρόλο τον νεοφιλελεύθερο,
είναι η πιο χαρισματική προσωπικότητα και είναι αυτός που μπορεί να αλλάξει την Ευρώπη. Εάν τελικά πάψει να χάνει τη δημοτικότητά του. Στο εσωτερικό της χώρας έκανε βασικά λάθη, και λάθη και προσπάθησε να εξυγχρονίσει μια Γαλλία που έχει πολύ μικρή παραγωγικότητα, έχει μια αρτηριοσκληρωτική οικονομία που ξαφνικά μπλοκάρουν όλα και σπάνε. Αλλά στην εξωτερική πολιτική του είναι ο μόνος που πραγματικά έχει καταλάβει το πρόβλημα της Ευρωζώνης και πώς μπορεί να διασωθεί αυτό το πράγμα. Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να παίξει ρόλο σε αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Βέβαια. Μπορεί και το παίζει ήδη, ενώ έπρεπε να το παίζει το Κινάλ, το παίζει ο Τσίπρας. Και βεβαίως μπορεί. Βεβαίως μπορεί. Δεν σημαίνει ότι είναι ακριβώς σοσιαλδημοκράτης, αλλά προς τα εκεί πάει, με διαφορές βέβαια. Αλλά βασικά σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, ο Τσίπρας και ο Μακρόν θέλουν το ίδιο πράγμα, κατ' εμέ. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη σύντομη. Ελπίζω, εγώ την απόλαυσα, ελπίζω να ήταν, να είστε κι εσείς έτσι ικανοποιημένος από πολύ, τη συζήτηση. Πολύ, και ευχαριστώ για λοιπόν, το κάνετε. Νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον μεγάλο αυτά που λέτε, παρά το γεγονός ότι όπως λέτε καλύτερα τα γράφετε παρά τα εκφέρετε ως λόγο. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή είστε από τους ανθρώπους που σπάνια μιλούν, σπάνια εμφανίζονται στην τηλεόραση και δημοσιολογούν, περισσότερο με τα γραπτά σας εμφανίζεστε, νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετική συζήτηση και μένει να δούμε το εγχείρημα αυτό που ξεκινήσατε τώρα, εάν μπορεί να αποδώσει και πού μπορεί να οδηγήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι.